Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ένα live news και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πλούσια επικαιρότητα σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τις ημέρες που μας πέρασε, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχαμε τα γενέα της 80ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσία του Πρωθυπουργού, τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, η ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Κυριάκου Μητσοτάκη και την Κυριακή βεβαίως η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο χώρας. Στο πρώτο μέρος της απόψινής μας εκπομπής θα ασχοληθούμε με τις διεργασίες και για την εκλογή νέου Μητροπολίτη στην Μητρόπολη Νεαπόλεως Φιλίππων και Θάσου. Φιλοξενούμε στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής τον κύριο Σωτήρη Τζούμα, δημοσιογράφος και επικοινωνιολόγος. Καλησπέρα σας κύριε Τζούμα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι πάλι στην Καβάλα για δεύτερη φορά μέσα σε 40 μέρες. Έστω και αν τις δύο φορές το καθήκον ήταν θλιβερό. Ήρθαμε αυτή τη φορά για το 40ο μνημόσυνο του μακαριστού Προκοπίου. Το κενό που άφησε μεγάλο, έστω και αν ο θόρυβος του θανάτου του δεν είναι ακόμα τόσο δυνατός όσο περίμενα και ήταν αναμενόμενο να είναι, ίσως γιατί ο ίδιος εκ της φύσεώς του ήταν ένας άνθρωπος υπείων τόνων, χαμηλών τόνων. Νομίζω όμως ότι θα είναι θορυβώδης η εκλογή διαδόχου του και ήδη έχει προκαλέσει έτσι μια αριθμία στις κινήσεις των ιεραρχών και της ίδιας της αποφασιστικής πλευράς του Αρχιεπισκόπου, όπως μαθαίνουμε. Αυτή τη στιγμή κυοφορούνται οι υποψηφιότητες επισήμως του πρωτοσυγγέλου της Μητρόπολης Δημητριάδος, του Δαμασκηνού και Αμέτη. Ας το πούμε από πλευράς προσωπικής προβολής του πρωτοσυγγέλου του Θεσσαλονίκης, του πατρός Στεφάνου Τόλιου, που ο ίδιος ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης θέλει να τον προβάλλει και να τον κατατάξει εδώ στην Μητρόπολη, και βεβαίως από την τοπική κοινωνία εδώ της Καβάλας και όλης της ευρύτερης περιοχής έχουμε την υποψηφιότητα του πατρός Παύλου, του Ιεροκήρυκος που βρίσκεται εδώ για πολλά χρόνια και ήταν και συνεργάτης του Προκοπίου. Η εκλογή έχει οριστεί για τις 6 Οκτωβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Είναι η σύγκληση της τακτικής ιεραρχίας. Την ίδια εκείνη μέρα θα εκλέξει πρώτα τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων, διότι η Μητρόπολη αυτή κενώθηκε νωρίτερα από την Φιλίππων τον περασμένο Μάρτιο με τον θάνατο του μακαριστού Σεραφείμ. Εκεί λοιπόν θα έχουμε μία κόντρα ανάμεσα στον προτινόμενο από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας και έχοντα το αρχιεπισκοπικό χρήσμα αρχιμανδρίτη Θεόκλητο Λαμπρινάκο, είναι πρωτοσύγγελος του Μεσσηνίας από τα χρόνια του Μεσσηνίας Χρυσοστόμου του Β' του Θέμελη, στενός συνεργάτης του Χρυσοστόμου του Θέμελη και σήμερα του Χρυσοστόμου του Γάμα του Σαββάτου. Και βεβαίως του πρωτοσυγγέλου Σταγών, του πατρός Νύμφωνος Καψάλη. Έχουμε για πρώτη φορά μία διχογνωμία και θα έλεγα διάσταση στο αρχιεπισκοπικό περιβάλλον. Από τη μια ο Μεσσηνίας που θεωρείται συνεργάτης του αρχιεπισκόπου και του έδωσε το χρήσμα για τον πρωτοσύγγελό του, έχει τον πατέρα Θεόκλητο, και από την άλλη μία πλευρά ιεραρχών με προεξάρχοντα τον Νέα Ιωνίας Γαβριήλ που είναι δεξιός βραχίωνας του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμο μέχρι πρότινος πρωτοσύγγελο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εξίσου δεξιό βραχίωνα του Αρχιεπισκόπου, οι οποίοι θέλουν και προβάλλουν την υποψηφιότητα του πατρός Νύμφωνος. Θα έχουμε λοιπόν εδώ μία πρώτη κόντρα, η οποία είναι κόντρα κατά τη γνώμη μου δελφίνων δια τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και επιγόνων του Ιερωνύμου. Και η δεύτερη φάση είναι η εκλογή του Μητροπολίτη Φιλίππων, στην οποία θα δώσουν τη μάχη τους και θα φωτίσει ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα θα καταβάλει όλες τις δυνάμεις για να ξελαμπεκάρουν τα μυαλά των κουρασμένων ιεραρχών μας για να ψηφίσουν το σωστό και τον άξιο και τον ικανότερο για την Αποστολική Μητρόπολη της Καβάλας. Εδώ λοιπόν θα δώσουν τη μάχη τους, όπως είπαμε πριν, ο πατήρ Δαμασκηνός, ο πατήρ Στέφανος, ο πατήρ Παύλος, που είναι εδώ δικός σας άνθρωπος, και παράλληλα δεν ξέρουμε αν μία σιωπηλή πλευρά της ιεραρχίας, η οποία μένει ανέκφραστη
και δεν εκφράζεται αυτή τη στιγμή. Δεν εκδηλώνει. Δεν εκδηλώνεται με ποιον θα πάει. Μέσα στην Ιερά Συνόδο. Μήπως και προτάξει τελευταία στιγμή κάποιο πρόσωπο, outsider, που θα αποτελέσει και την έκπληξη. Αυτή είναι η, αν θέλετε, η ιχνογραφία και το επίπεδο Κύριε Τζούμα, στο οποίο παρακολουθούμε παιδιάζουμε. Σε τοπικό επίπεδο δημοτικά συμβούλια να εκδίδουν ψηφίσματα υπέρ του πατέρα Παύλου. Αυτά τα ψηφίσματα δεν ξέρω αν είναι ικανά και αν είναι σωστό η τοπική αυτοδιοίκηση να εμπλέκεται στην εκλογή ενός Μητροπολίτη, έστω ακόμα και με ένα ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου, έστω και με μια επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο ή στην Ιερά Σύνοδο, που θέλω να διαχωρίσουμε λίγο εδώ και να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Η ιεραρχία βεβαίως είναι η ιεραρχία, τη σεβόμαστε, την λατρεύουμε, την ιεραρχία μας, τη θρησκεία μας και όλα αυτά. Από την άλλη όμως, μήπως έχουμε μπερδέψει την ιεραρχία, την Ιερά Σύνοδο με αποφάσεις, με ψηφίσματα ή και με επιστολές που να λέμε μέσα σε αυτά τα ψηφίσματα και σε επιστολές ότι εμείς κρίνουμε σκόπιμο και επιθυμούμε τον πατέρα Παύλο ως τον επόμενο Μητροπολίτη της Μητροπόλεως. Είναι αυτό σωστό το οποίο γίνεται, για να τα διαχωρίσουμε κάποια από στιγμή. Από την εμπειρία μου λοιπόν σας λέγω ότι αυτά τα ψηφίσματα δεν βοηθούν την υποψηφιότητα την οποία προβάλλουν και μάλλον κακό έκαναν και στον πατέρα Παύλο. Αυτά γίνονται μυστικό το τρόπο και γίνονται με διαβουλεύσεις προσωπικές, διότι η ιεραρχία είναι μια κλειστή κάστα, είναι ένα κλειστό αν θέλετε σωματείο που δεν του αρέσει να παρεμβαίνουν στο έργο του, το οποίο θεωρεί ότι είναι και τελεί εν Αγίω Πνεύματι. Έπρεπε λοιπόν κατά την γνώμη μου να μη συμβούν αυτά, διότι μάλλον βλάπτουν, και να γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, να εκφράζει η τοπική κοινωνία την βούλησή της. Είναι πολύ σημαντικό και το πληροφορήθηκα και ενδεχομένως να μην το ξέρατε ακόμα, σας το λέω εγώ διότι το έμαθα και ίσως βγαίνει και πρώτη φορά, η κυρία δήμαρχος της Πολεώσας προς τιμήν της πήγε και είδε προσωπικά τον Αρχιεπίσκοπο και κατέθεσε την άποψή της και την άποψη βεβαίως της τοπικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως από ψηφίσματα τα οποία ενδεχομένως θα βγάλει το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του Πρωτοποιού. Αλλά το έχουμε βγάλει διότι και έχουν πριν βγάλει άλλη δήμη, αυτό είναι έτερον εκάδερον. Πήγε λοιπόν και τον είδε προσωπικά και του μίλησε. Και η απάντηση την οποία έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος στην κυρία Δήμαρχο δεν ήταν τόσο σωστή και κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος του Αρχιεπίσκοπου να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, ότι εντάξει σας ακούμε αλλά αυτά είναι κανονισμένα. Δεν απαντά έτσι ένας Αρχιεπίσκοπος. Θα μου το επιτρέψετε αυτό. Ανεξαρτήτως, ξέρετε τις απόψεις μου δια την παρούσα φάση της ηγεσίας της Εκκλησίας μας. Δεν θέλω να παρατείνω το λόγο μου πάνω σε αυτό, αλλά δεν ήταν σωστό αυτό που της είπε. Ότι αυτά είναι, δεν είναι τίποτα αποφασισμένο. Διότι αυτό που λέει ο λαός και το λέει τώρα αιώνες, ότι η νύχτα βγάζει επίσκοπο και αυγή Μητροπολίτη, ισχύει. Το Άγιο Πνεύμα μερικές φορές στραβώνει, θολώνει ή φωτίζει. Και θα δούμε τι θα γίνει την συγκεκριμένη ημερομηνία που θα έχουμε την εκλογή. Κατά τη γνώμη μου, απογοήτευσε έναν άνθρωπο της κοινωνίας, όπως είναι ο άρχοντας τοπικής αυτοδιοίκησης, η δήμαρχος, και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε ο Αρχιεπίσκοπος νομίζω ότι αδίκησε και την ιεραρχία. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό δεν είναι σωστό, αν θέλετε. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, τώρα, το ότι επισκέπτεται η δήμαρχος μιας πόλης. Στην προκειμένη περίπτωση η δήμαρχος Καβάλλας. Μπράβο που το έκανε με αυτόν τον τρόπο, ήταν σωστό. Το έκανε με πλήρη μυστικότητα, χωρίς να εκτεθεί η ίδια και χωρίς να εκθέσει τον Αρχιεπίσκοπο και την Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να κουβεντιάσει μαζί του, να εκφέρει την άποψή της, την οποία η Εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος οφείλει να σεβαστεί και να ακούσει, να ακούσει και όχι να δηλώσει παρουσία του θεσμού. Έτσι. Ότι αυτά είναι κανονισμένα. Ξέρετε, ακούνε οι πιστοί. Ακούνε οι πιστοί όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται. Και τότε αυτό που λέγονται για μαγειρέματα. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέει η κοινή γνώμη, οι πιστοί, οι χριστιανοί, ότι κάτι δεν πάει καλά και στην Ιερά Σύνοδο. Δηλαδή ότι τα μαγειρεύεται. Και όταν θέλεις να κρατήσεις τους πιστούς σου και την νεολαία σου για να τη φέρεις ακόμη κοντύτερα στους ναούς, στη θρησκεία και στην πίστη, με αυτά τα πράγματα, με αυτές τις μεθοδεύσεις, επιτρέψτε μου να το πω, τους απομακρύνεις. Ακριβώς. Διώχνεις την κοινωνία. Απλά λες ακούμε, θα μεταφέρω με τη γνώμη σας στην ιεραρχία και η γνώμη των πλειώνων κρατεί το. Αυτό γίνεται
στο θέμα τα συνοδικά, οι συνοδικές αποφάσεις ισχύει πάντα η γνώμη της πλειοψηφίας, η γνώμη των πλειώνων. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν θα έχουμε μια δύσκολη μάχη τη μέρα εκείνη με τις δύο αυτές εκλογές. Δεν έχουμε άλλη εκλογή που λέγαμε τρίτη ίσως τέταρτη. Θα έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο εκλογές και η μάχη θα είναι και για τις δύο κατά τη γνώμη μου δύσκολη. Θα θυμίζει θρίλερ η διαδικασία. Δηλαδή θα κορυφώνεται σταδιακά. Αυτό λοιπόν θα συμβεί στις 6 του Οκτώβρη και πιστεύω πριν από την Εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου η Καβάλα θα έχει εδώ ενθρονισμένο τον νέο πειμενάρχη της. Ο νέος πειμενάρχης ενθρονίζεται στην Μητρόπολη όπου τοποθετείται. Βεβαίως. Η χειροτονία του γίνεται στην καθέδρα του Αρχιεπισκόπου. Θα γίνει την πρώτη, το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την ιεραρχία η χειροτονία του σταγόν πρώτα για να έχει τα πρεσβεία, εκτός αν ο Αρχιεπίσκοπος θέλει να δώσει τα πρεσβεία στον Μητροπολίτη Φιλίππον. Το πού δίνει τα πρεσβεία είναι θέμα της διακριτικής ευχερίας του Αρχιεπισκόπου. Δηλαδή ποιον θα χειροτονήσει πρώτον. Αυτό σημαίνει δίνω τα πρεσβεία. Ο ένας λοιπόν θα χειροτονηθεί Σάββατο μετά την 6η Οκτωβρίου και ο δεύτερος θα χειροτονηθεί Κυριακή. Και μετά από 15 περίπου μέρες, μετά την έκδοση προεδρικού διατάγματος και αφού πάνε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας δια των νόμιμων όρκων και των και καθιερωμένων όρκων. Οι δύο νεοεκλεγμένες Μητροπολίτες. Βεβαίως, παρουσία του Αρχιεπισκόπου, του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγώ θα συνεχίζω να το λέγω αυτό. Ναι, και θρησκευμάτων. Και σωστά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρέπει να το λέμε αυτό. Έτσι, και στη συνέχεια λοιπόν θα ενθρονιστούν πριν από την 28 Οκτωβρίου, εκεί 25 με 24 Οκτωβρίου. Παρουσία του βεβαίως, Αρχιεπισκόπου και όλων των τοπικών αρχών κτλ. Ο Αρχιεπίσκοπος πάντα ενθρονίζει. Τώρα, θέλω λίγο να δούμε και τη διαδικασία της εκλογής. Υπάρχει ένας κατάλογος όπου μέσα από τον κατάλογο με την κοινή λογική θα πρέπει να επιλεχθεί ο υποψήφιος Μητροπολίτη. Ναι, κανονικά. Γιατί σίγουρα υπάρχει ένας κατάλογος όπου οι αρχιμαδρίτες, ναι, είναι ο λεγόμενος, τηρώντας τα προσόντα που απαιτεί, εγγράφονται και μέσα σε αυτό το κατάλογο υπάρχουν οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες. Είτε θα είναι 2, είτε θα είναι 22, είτε θα είναι 102. 300. Ανάλογα τι έχει ο κατάλογος, έτσι. Αυτή τη στιγμή ο κατάλογος, ο λεγόμενος κατάλογος των προσαρχιερατίαν εκλογήμων, έτσι λέγεται αυτός, έχει μέσα περίπου 300-310 ονόματα. Μάλιστα, λίγο πριν από την διαδικασία της εκλογής των δύο Μητροπολιτών, Σταγών και Φιλίππων, θα έχουμε εγγραφή περί των 50-60 νέων αρχιμανδριτών στον κατάλογο αυτό. Μεταξύ των οποίων εγγράφεται στον κατάλογο την ίδια μέρα 6 Οκτωβρίου ο αρχιμανδρίτης Σιμεών Βολιώτης, πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που εφέρε το μέχρι πρότινος φαβορεί για την εκλογή του στην Μητρόπολη Φιλίππων. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος δεν θέλει να γίνει ταυτόχρονα η εγγραφή του στον κατάλογο και παράλληλα η εκλογή του σε επίσκοπο ή Μητροπολίτη. Θέλει να παρατείνει, διότι με αυτόν τον τρόπο αδικεί όλους τους υπολείπους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από χρόνια και δεν βλέπουν οι άνθρωποι μια άσπρη μέρα. Να δουν δηλαδή και αυτοί μια προαγωγή. Έτσι λοιπόν και τον πατέρα Σιμεών Βολιώτη τον αφήνει να παρατείνει την αγωνία του προφανώς μέχρι την ιεραρχία του Φεβρουαρίου, οπότε μετά από αυτήν την ιεραρχία που είναι έκτακτη, θα τον δούμε είτε εκλεγόμενο επίσκοπο και πρωτοσυγγελέμοντα Αθηνών θα τον αφήσει να είναι, ή θα τον δούμε να εκλέγεται σε μια άλλη Μητρόπολη που ενδεχομένως θα έχει χειρεύσει και θα είναι αντάξια των προσόντων του και της θέσεως την οποία έχει καταλάβει. Πάντως, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Τραιανοπόλεως και Σαμοθράκης, κύριος Άνθιμος, ναι, χειροτώνησε ως αρχιμαδρίτη, ναι, ναι, τον διάκονο του, πατέρα Χριστόδουλο. Τον πατέρα Χριστόδουλο Καραθανάση, και είναι ίσως, αν θέλετε, χαρούμενο για τους πιστούς και της Μητρόπολης, αλλά και για όλους, ότι ένας νέος άνθρωπος ως διάκονος χειροτονείται αρχιμαδρίτης από τον Μητροπολίτη του, και ο οποίος νομίζω και αυτός θα έχει τη δυνατότητα της εγγραφής στον κατάλογο. Μόλις συμπληρώσει την δεκαετία και όλα αυτά τα οποία πρέπει, τα τυπικά προσόντα, αμέσως θα εγγραφεί. Αλλά η Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως έχει και τον πατέρα Ειρηναίο τον Πρωτοσύγκυλο, ο οποίος είναι εξίσου ικανός κληρικός και μάλιστα και αυτός ακούστηκε στην αρχή για Μητροπολίτης Φιλίππων ως υποψήφιος. Άλλο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως δεν θέλησε να πάει κόντρα στον Μητροπολίτη Δημητριάδος, με τον οποίο έχει μία συγκοινωνούσα σχέση. Και επειδή ο Μητροπολίτης Δημητριάδος προβάλλει τον πρωτοσύγγελο του Δαμασκηνού,
δεν θέλει ο Αλεξανδρούπολος να κοντραριστεί μαζί του για τον πατέρα Ειρηναίο. Ενδεχομένως ο πατέρα Ειρηναίος θα έχει τύχει σε μια άλλη Μητρόπολη που θα χειρεύσει ως ο Νούπο. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, κύριε Τζούμα, το οποίο και είναι σημαντικό. Πάντα, πολλές φορές, σε συζητήσεις που κάνουμε, είτε δημόσια, τηλεοπτικά εννοώ, είτε προσωπικά με φίλους και γνωστούς, λέμε πάντα όταν χειρεύει μία Μητρόπολη ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει λίγο και αυτή η διαδικασία της εκλογής και να βλέπουμε νέους σε ηλικία Μητροπολίτες. Δεν είναι πιο πρέπον, δεν είναι πιο σωστό. Κοιτάξτε, για να μην έχουμε τους Μητροπολίτες παλαιάς κοπής ή τους ιερείς της παλαιάς κοπής. Αν αυτό μου το λέγατε πριν από μερικά χρόνια, θα σας έλεγα ότι είναι σωστό και να το δούμε και πρακτικά. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμος σε ένα βαθμό το ακολούθησε αυτό το μοντέλο. Και ο Φιλίππον Προκόπιος ήταν 35 ετών όταν εξελέγει. Και ο Δημητριάδος Χριστόδουλος ήταν 35 ετών όταν εξελέγει. Και ο Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος Ρούσας ήταν 40 ετών όταν εξελέγει. Και άλλοι Μητροπολίτες που εξελέγησαν στις μέρες του Σεραφείμ ήταν νέοι σε ηλικία. Ο Σεραφείμ το είχε αυτό το επαναστατικό, ήθελε νέο αίμα. Επειδή ο ίδιος εξελέγει 35 ετών Μητροπολίτης Άρτης, έλεγε ότι πρέπει ο Μητροπολίτης να έχει χρόνια μπροστά του να εργαστεί. Σήμερα εγώ θα σας πω. Σε ένα βαθμό είναι λογικό αυτό. Ναι, αλλά εγώ είμαι σήμερα απογοητευμένος. Διότι αυτοί που εκλέγονται και είναι και νέοι είναι άψητοι. Είναι απαίδευτοι. Είναι αμόρφωτη, λυπάμαι που το λέω. Δεν έχει η ιεραρχία μας, η εκκλησία μας υλικό μορφωμένο. Δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν και να τα βάλουν και με συγκεκριμένες, αν θέλετε, δυνάμεις του κακού που πολεμούν τη θρησκεία. Έχουμε μείνει στα παλιωμοδίτικα. Έχουμε μείνει σε αυτά τα οποία μάθαμε τον παλιό καλό καιρό. Δεν έχουμε στελέχη ζωντανά, φωτισμένα, να χτυπήσουν το χέρι πάνω στο τραπέζι και να μιλήσουν καθαρά και να μην τους πει ο άλλος κάτι το οποίο θα είναι μεμπτό. Ενώ βλέπετε ότι φεύγοντας ιεράρχες όπως ο Φιλίππον Προκόπιος, η ιεραρχία φτωχαίνει. Και να σας πω κάτι το οποίο ακούστηκε μέσα σήμερα στη λειτουργία και είναι συγκινητικό να το ακούσει ο λαός εδώ και να αισθανθεί υπερήφανος. Δεσποτάδες μεταξύ τους είπαν και συμφώνησαν ότι η ιεραρχία που θα γίνει τώρα τον Οκτώβριο θα είναι πολύ φτωχή χωρίς τον Προκόπιο. Θα είναι, θα έλεγα, αποψηλωμένη από πνεύμα και σοφία αρχιερατική. Θα μου πείτε, ο ένας έκανε τη διαφορά. Όχι, αλλά ήταν προστιθέμενη αξία ο Προκόπιος. Έδινε κάτι ο Προκόπιος μέσα, γιατί είχε έναν λόγο αυστηρό. Από τη φύση του μπορεί να ήταν, το λέγαμε όλοι, μονόχνοτο και κλεισμένο στον εαυτό του. Αλλά στα θέματα της πίστεως, τα δογματικά και τα διοικητικά, ήταν άψογος, δίδασκε. Έδινε μαθήματα. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν το έχουμε στους νέους αρχιερείς. Δεν γνωρίζουν θέματα, ούτε καν την εκκλησιαστική μας ιστορία. Ρωτώ μερικούς, επειδή έχω μανία εγώ με την εκκλησιαστική ιστορία, θέλω να μαθαίνω ποιος ήταν πριν από πολλά χρόνια, ποιος αρχιεράτευσε αυτήν την χρονιά. Δεν τα θυμάμαι όλα, αλλά αυτό μου αρέσει σαν χαρακτήρα, σαν ανθρώπου, και το διάβαζα και άρεσε πολύ και στον μακαριστό Χριστόδουλο που είχα αυτή την έφεση, και όταν και ο ίδιος ξεχνούσε, ρωτούσε εμένα. Και ρωτώ μερικούς αρχιερείς να μου πούν για προκατόχους τους και δεν έχουν ιδέα. Δεν θυμούνται ποιος ήταν πριν από 50 χρόνια, 60 χρόνια. Αυτό, ξέρετε, είναι τραγικό. Πάω εγώ σε έναν τόπο αρχιερεύς. Με ψηφίζει η ιεραρχία, ένα Αγίο Πνεύματι, διάδοχο με αποστολική διαδοχή των μεγάλων ιεραρχών εκείνων και δεν γνωρίζω τους προκατόχους μου. Υπάρχει μεγαλύτερη κατάντια από αυτήν. Γι' αυτό αυτό το οποίο λέτε, ναι με να συμβαίνει για συγκεκριμένες προσωπικότητες νέων κληρικών μας, οι οποίοι το έχουν μες στο DNA τους, να δώσουν στην Εκκλησία πράγματα και να τραβήξουν πάλι. Τα οποία η Εκκλησία έχει ανάγκη. Τα έχει ανάγκη και κυρίως την νεολαία μας, να τη φέρουν πίσω. Αυτό το θα το φωνάζω μια ζωή και θα το λέγω. Το ελάτε όπως είστε του Χριστόδουλου. Και το σας πάω έμειναν αναπάντητα στη συνέχεια. Έμειναν εκεί, δεν πρόσθεσε ένας ένα λιθάρι. Δεν τόλμησε ένας να πει μία κουβέντα παραπάνω. Γιατί φοβήθηκε μη μιμηθεί το Χριστόδουλο, γιατί προφανώς δεν τα πιστεύουν αυτά, γιατί φοβήθηκε μην έρθει αντιμέτωπος με αυτό το κύμα νεολαίας που θα έρχονταν προς αυτόν και δεν θα ξέρε τι να τους πει. Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις το γνώθι σε αυτόν και να νιώθεις. Το βιώσατε όμως, κύριε Τζούμα. Το βίωσα, ακριβώς και το βίωσα. Το βιώσατε. Γι' αυτό μπορώ και το λέω και το καταλαβαίνω. Ελάτε όπως είστε, γιατί σας πάω. Ακριβώς.
και πήγαιναν οι πιστοί μεγαλύτερης ηλικίας στους ναούς και δεν μπορούσαν να βρουν στασίδι. Από τα νέα παιδιά. Ήταν η νεολαία μέσα, γιατί η νεολαία πίστεψε. Η οποία πήγαινε και κυκλοφορούσε. Η νεολαία, κύριε Τζούμα, που είναι το μέλλον αυτής της χώρας, την νεολαία την παραγωνίζουμε στην άκρη ποικιλοτρόπως, από όλες πλευρές, θα είμαστε ειλικρινείς, μην τώρα μασάμε λόγια και δεν μ' αρέσει να το κάνω. Όταν λοιπόν λες, ελάτε όπως είστε, σας πάω και έτσι, κάθεσαι είναι. Και λες ανέκδοτα, θα πρέπει σε αυτό το ανέκδοτο, ελάτε γιατί σας πάω, να έχεις τη δυνατότητα και να τους εξηγήσεις και να τους μιλήσεις και να σε πιστέψουν. Και στην προκειμένη περίπτωση και να πιστέψεις τον Χριστό. Έτσι είναι. Το έχουμε βιώσει σε όλες του τις περιοδίες, στην περιφέρεια τούτη, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Έχει μείνει στη μνήμη πάρα πολλών που τον γνώρισαν έστω και για 10 λεπτά, πίνοντας έναν καφέ και κάνοντας μια κουβέντα, να ευχηθούμε η Εκκλησία να ξαναβρει το βηματισμό και να προσθεθεί μισό λιθαράκι από αυτό έτσι. Που άφησε ο Χριστόδουλος. Είμαι ειλικρινής, θέλω να τα λέω έτσι όπως τα νιώθω, έτσι όπως αφουγκράζομαι την τοπική κοινωνία και τους πιστούς σε κάθε γωνιά αυτής της περιφέρειας. Μείναν πράγματα, αυτά που μείναν όμως πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε με την παρούσα ιεραρχία. Και κλείνοντας, θέλω να πω, κύριε Τζούμα, ότι θα έχει ενδιαφέρον η εκλογή των δύο μητροπολιτών. Πρόσφατα βρεθήκατε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Όντως. Συναντήσατε τον... Βεβαίως, και ήμουνα και μαζί του μέχρι και τη Χάλκη, όπου έγινε Χάλκη. Και το... Ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο σας υπόσχομαι ότι σε επόμενη παρουσία σας, σε επόμενη εκπομπή, θα ασχοληθούμε με τη Χάλκη. Βεβαίως. Και θα πρέπει να καταγράψουμε και τη σχολή της Χάλκης, το τι έχει συμβεί. Μεγάλη χαρά και να πάμε και μαζί εκεί. Θα και το να κάνουμε, δούμε και σας το υπόσχομαι δημόσια. Θέλω να καταλήξω με κάτι που είχε συμβεί με τον Χριστόδουλο για τα παιδιά που πήγαιναν να κοινωνήσουν. Και μία φορά παρουσιάστηκε μία ομάδα, πάντα κοινωνούσε ο ίδιος τον κόσμο που λειτουργούσε. Είναι πολύ σημαντικό και με αυτό θέλω να κλείσω. Και πήγε πρώτο ένα παιδί και του λέει, μακαριότατε θέλω να κοινωνήσω, αλλά νίστεψα μόνο μία μέρα. Του λέει, έχεις κάτι που να βαραίνει την ψυχή σου? Λέει, όχι, δεν έχω. Λέει, θα σε κοινωνήσω, αλλά έλα μετά να σου πω τι πρέπει να κάνεις από εδώ και στο εξής για να κοινωνείς άνετα. Και ήταν 10 παιδιά και κοινώνησαν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό έμεινε από τον Χριστόδουλο. Και δεν είναι η νηστεία των 40-60 ημερών που λέμε. Η αυτό νηστεία, έμεινε από τον Χριστόδουλο. Ξέρετε, η νηστεία το η λένε κάποιοι. Οι συντηρητικοί τα έχουν περίεργο όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Τζούμα, η νηστεία, λέγαν παλαιότεροι που σήμερα δεν είναι ζωή. Η νηστεία δεν είναι στην τροφή, είναι στο στόμα. Έτσι, το τι σε λες. Πολλά πράγματα είναι η νηστεία. Συγκινήστε. Ναι, ναι, ήταν κάτι για μένα που έτσι επειδή το έζησα και ήταν για μένα αποκαλυπτικό, γιατί μετά όλα τα παιδιά ήρθαν μέσα και σαν να τους έκανε μάθημα καθηγητικό και να τους εξηγούσε και φεύγαν μετά και έλεγαν, μα μπορούμε να μην ερχόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπορούμε να τον ξεχάσουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο. Όχι εύκολα, όσο και να προσπαθούν κάποιοι εκεί. Ναι, να προσπαθούν. Αλλά δεν είναι εύκολο. Να ξεχάσουμε. Λοιπόν, κύριε Τζούμα, υπερευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα το βράδυ σε αυτήν την εκπομπή. Θα έχουμε δυνατότητα να χάνουμε πολλές περισσότερες και βεβαίως και την Θεολογική Σχολή της Χάλκης που είναι σημαντικό και είναι το ορόσημο αυτό. Της ορθοδοξίας μας και της πίστης μας. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.